Καλά κρατεί ο πόλεμος της Λαμπρατζάς, με την αστυνομία να βρίσκεται σε συναγερμό προκειμένου να μην θρυνήσουμε θύματα. Στο παραπέντε, αποτράπηκαν εκρήξεις με πιθανούς τραυματισμούς και ζημιές στην κοινότητα της Κλώρακας. Κάποιοι ετοιμάζονταν να ρίξουν στη Λαμπρατζά του Μεγάλου Σαββάτου 11 πυροσβεστήρες, οι οποίοι ήταν γεμάτοι. Παράλληλα, η αστυνομία έκανε έφοδο σε διάφορες περιοχές κοντά σε εκκλησίες. Ομάδα νεαρών άναψε φωτιές στο πάρκο Ακρόπολης, στην περιοχή Καϊμακλείου αλλά και σε προάβλια ναών. Εντόπισε κροτίδες αλλά και μικρές ποσότητες ναρκωτικών. Την ίδια ώρα, επιποδός θα βρίσκεται το σύνολο των δυνάμεων της τροχίας εν ώψη της εξόδου των εκδρομένων του Πάσχα, ενώ θα δεχθούν σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα τροχίας κατά μήκος του οδικού δικτύου της Κύπρου. Η αστυνομία στοχεύει στην παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων διευκολύσεων στην διακίνηση του κοινού, στο οδικό δίκτυο και κυρίως στην πρόληψη θανατηφόρων και σοβαρών τροχαίων συγκρούσεων. Στόχος μας είναι, όπως το κοινό, διακινείται ομαλά, χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα. Από την άλλη, θα πραγματοποιούνται ελέγχοι τροχέας, ούτως ώστε να προλάβουν οποιαδήποτε τροχαία δυστυχήματα. Οι έλεγχοι της τροχέας θα επικεντρωθούν κυρίως στις βασικές αιτίες πρόκλησης οδικών τροχαίων συγκρούσεων. Με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών αστυνόμευσης στο οδικό δίκτυο εν ώψη των εορτών του Πάσχα, η αστυνομία επιστρατεύει 50 επιπλέον μέλη σε ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού.